Καλό βράδυ, bye. Να αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Πάμε στον κλάδο της Γούνας, καθώς τον Αύγουστο θα πραγματοποιηθεί στην Καστοριά το 3ο Summer School Γούνας. Για τη διοργάνωση αυτή μίλησε ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Γούνας, ο κύριος Δημήτρης Κοσμίδης. Καθιερώνεται πλέον στην Ελλάδα το Summer School που διοργανώνει η Ελληνική Ομοσπονδία Γούνας. Τον ερχόμενο μήνα θα πραγματοποιηθεί στην Καστοριά το 3ο κατά σειρά Summer School. 32 σχεδιαστές και οικονομολόγοι από όλο τον κόσμο θα επισκεφθούν την Καστοριά και τις υπόλοιπες περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας προκειμένου να γνωρίσουν την περιοχή αλλά και την Ελληνική Γούνα. Τον μήνα Αύγουστο ξεκινάει το 3ο κατά σειρά Summer School, το οποίο φαίνεται ότι καθιερώνεται πλέον και θα γίνεται στην Ελλάδα, όπως έχουν δεσμευτεί και το Φουργιούρα που ανήκουμε, αλλά και η Παγκόσμια Ομοσπονδία Γούνας. 32 τον αριθμό θα είναι οι σχεδιαστές μόδας, οι οικονομολόγοι από όλο τον κόσμο, οι οποίοι θα επισκεφτούν ξανά την περιοχή μας. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τους δείξουμε την περιοχή μας, να τους δείξουμε την ελληνική γουνοποιία, που είναι ένας κλάδος κατατοποιημένος, ένας από τους λίγους κλάδους στην Ελλάδα που είναι κατατοποιημένος από τον πρωτογενή τομέα μέχρι και τα σημεία πώλησης, με τα εξειδικευμένα προϊόντα τα οποία διανέμουμε σε όλο τον κόσμο. Σε 69 κράτη κάνουμε εξαγωγές γούνες και θα είναι οι πρεσβευτές και οι διαφημιστές της περιοχής μας, αλλά και της ελληνικής γούνας. Και εμάς τώρα σαν Ελληνική Ομοσπονδία Γούνας, μας ανοίγει και την όρεξη να κάνουμε, εφόσον έχει καθιερωθεί το Summer School και θα γίνεται κάθε χρόνο πλέον στην Ελλάδα, να κάνουμε και άλλες προτάσεις, γιατί όχι να γίνεται και μια φορά ανά δύο μήνες και να έρχονται όχι μόνο σχεδιαστές, αλλά έρχονται και τεχνίτες για να ανταλλάζουμε και τις γνώσεις μας και να εμπλουτίζουμε τις δικές μας γνώσεις, ώστε τα προϊόντα μας να γίνονται ακόμα καλύτερα. Η ιστορία της ελληνικής γουνοποιίας παρουσιάζεται στο ντοκιμαντέρ το οποίο πρόσφατα δημιούργησε η Ελληνική Ομοσπονδία Γούνας. Όταν κάναμε το συνέδριο για την τέχνη της Γούνας, ιστορία και πολιτισμός, εγώ υπολόγιζα ότι κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα είναι έτοιμο το ντοκιμαντέρ, αλλά δυστυχώς δεν ήταν έτοιμο τότε και υποσχεθήκαμε σε όλους τους παρευρισκόμενους, αλλά και όχι μόνο, σε όσους θέλουν να έχουν αυτό το ντοκιμαντέρ, το οποίο έλειπε και από τον κλάδο αλλά και από την περιοχή, μπορούν να επισκεφτούν τα γραφεία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Γούνας ή να μας πάρουν ένα τηλέφωνο, να τους το στείλουμε εμείς. Είναι ένα ντοκιμαντέρ το οποίο ανήκει σε όλο τον κόσμο, σε όλη την περιοχή. Μπορούν να το έχουν οι Δήμοι, η Περιφέρεια, οι Περιφερειακές Ενότητες, μπορούν να το έχουν όλοι. Και εδώ θα ήθελα να τονίσω ότι δεν έχει κλείσει το ντοκιμαντέρ, είναι ανοιχτό, μπορεί να εμπλουτίζεται, να συνεχίζουμε και να βάζουμε και άλλα πράγματα τα οποία ίσως λείπουν. Γιατί κάποιος μπορεί να πει υπάρχουν και άλλα στοιχεία τα οποία δεν έχετε βάλει μέσα. Εμείς θα τον ευχαριστούμε εκ των προτέρων, περιμένουμε για να μας τα δώσει, μπορούν να μπουν. Έχει γίνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Μας έχουν δώσει συγχαρητήρια και από το Food Europe, το οποίο τους έχουμε στείλει και ήταν και συγχρηματοδότες το Food Europe για την διεξαγωγή του ντοκιμαντέρ. Δεν το έχει κανένα κράτος. Είμαστε οι πρώτοι και σε αυτόν τον τομέα που έχουμε κάνει αυτό το ντοκιμαντέρ, αναδεικνύοντας έτσι όχι μόνο πλέον την ιστορία να λέμε ότι ξέρετε ήταν ιστορία από τον 16ο αιώνα κτλ. Πλέον είναι με ντοκουμέντα, με στοιχεία, με φωτογραφίες και με στοιχεία τα οποία θα τα δείτε όλα μέσα στο ντοκιμαντέρ, το οποίο είναι δικό σας.